της κυβέρνησης είναι, όπως είπε σωστά και ο κύριος Γεωργιάδης, ναι, και πρέπει να είναι της κάθε ελληνικής κυβέρνησης, ναι, μια διαρκής διαπραγμάτευση για καλυτέρευση των όρων. Εμείς δεν έχουμε αποστεί. Εμείς δεν έχουμε αποστεί. Θα σας απαντήσω. Γιατί πρέπει να έχουμε ένα σημείο αφετηρίας. Γιατί, αν δεν συμφωνήσουμε στο 3,5%, δεν θα έχουμε σημείο αφετηρίας, δεν θα αναδιαρθρωθεί το χρέος, δεν θα βγούμε από το τρίτο πρόγραμμα, θα έχουμε άλλου τύπου προβλήματα. Mm-hmm. Εμείς δεν έχουμε πάει πίσω από τη θέση μας για ευρωπαϊκή διαχείριση του χρέους. Ναι. Δεν έχουμε πάει πίσω από προτάσεις οποίες έχουμε καταθέσει για ομολογιακή διαχείριση του χρέους. Αυτό όμως, για να μπορέσει να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, απαιτεί αλλαγή μεγάλη των πολιτικών συσχετισμών που αυτή τη στιγμή δεν είναι ορατή. Όντως είναι υψηλά τα πρωτογενή πλεονάσματα τα οποία έχουμε συμφωνήσει. Αλλά αυτός ήταν ένας εφικτός και ρεαλιστικός στόχος. Θα μπορούσαμε εμείς να πηγαίνουμε να λέμε πρωτογενή πλεονάσματα πολύ χαμηλότερα. Για τα 5 χρόνια, λέτε, είναι εφικτός και ρεαλιστικός στόχος. Βεβαίως, είχαμε να διαλέξουμε. Μισό λεπτάκι, κύριε Ζαχαριάδη. Μα αφήστε με να τελειώνω, κύριε Αράντου. Είχαμε το σχέδιο Σόιμπλε, ναι, που έλεγε 10 χρόνια 3,5%. Είχαμε αυτά που είχε συμφωνήσει πριν από 3 χρόνια η Νέα Δημοκρατία. 15 χρόνια 4%. Και φέρνουμε, κάτι το οποίο είναι την κοινωνία, γιατί είναι ρεαλιστικά τα μέτρα, τα μέτρα λιτότητας και οι υπερυποπές. Μα είναι ψηφισμένα και θα εφαρμοστούν. Άρα τώρα είναι ρεαλιστικά. Τι συζητάμε? Μα δεν είναι ρεαλιστικό αυτό που ρεαλιστικά ζούμε. Τι είναι έξω από τον κόσμο που το είμαι? Ζούμε σε άλλη πραγματικότητα. Γιατί εκείνος πληρώνει για να έρθει. Προφανώς, αλλά αυτό δεν είναι ο ρεαλισμός. Ο ρεαλισμός τι σημαίνει? Πραγματικότητα δεν σημαίνει. Σημαίνει ότι το θέλω.